όπως η Νέα Δημοκρατία έβαλε πολλούς των παμακεδονικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη και τους έβαλε υποψηφίους. Πήγε και τους εξαγόρασε. Δηλαδή, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, όταν είδε ότι υπήρχε κίνημα κατά των Πρεσπών, για να μην χάσει τους ψήφους, πήγε και πήρε τους 5-10 πιο δραστήριους στη Θεσσαλονίκη, τους έβαλε υποψήφιους και έτσι τους φυλάκισε. Και ο άλλος ο κόσμος έμεινε χωρίς εκπροσώπηση. Έτσι παγιδεύτηκε ο μακεδονικός αγώνας. Επειδή εξαγοράστηκαν κάποιοι και μπήκαν στους συνδυασμούς της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρετε αυτό. Οι οποίοι υποτίθεται είχαν δώσει αγώνα κατά των Πρεσπών. Το ίδιο τώρα και από το εμβόλιο. Θα δείτε, κατά του εμβολίου θα μπουν πολλοί και στο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιοι, θα μπουν και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα κόμματα δηλαδή θα βρουν τους πιο επώνυμους και θα τους βάλουν υποψηφίους. Είναι η συνήθις τακτική αυτό που κάνουν. Αφήνουν ένα πράγμα να εκδηλώνεται για να φαίνεται ότι υπάρχει ελευθερία στην Ελλάδα, ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα μεγαλουργεί και μετά οι 3-4 πιο δραστηροί θα μπουν στη Νέα Δημοκρατία και θα ισορροπήσει ξανά η θάλασσα. Θα γίνει λάδι η θάλασσα πάλι, θα μπουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπουν παντού. Και έτσι οι ίδιοι που φωνάζουν τώρα κατά του εμβολίου θα τρέχουν σπίτι-σπίτι να μαζεύουν ψήφους για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.